Εύρου, όπως γνωρίζετε, συνηθίζει κάθε χρόνο να τιμά ανθρώπους που διακρίνονται, επιχειρηματίες μάλλον, που διακρίνονται στον τομέα τους. Κατά καιρούς, βέβαια, όταν έχει υπάρξει ανάγκη, έχει κριθεί απαραίτητο, έχουν γίνει και βραβεύσεις άλλου τύπου φορέων ή και φυσικών προσώπων που όμως δεν βραβεύονται για επιχειρηματικό λόγο. Φέτος όμως, οι βραβεύσεις που αφορούν το 2020 έχουν μια διαφορετική χρειά. Το 2020 όλοι γνωρίζουμε πια ότι ήταν μια χρονιά με πολύ ιδιαίτερα χαρακτηριστικά και για την επιχειρηματικότητα και για όλη μας τη ζωή. Το Επιμελητήριο Εύρου φέτος επέλεξε να τιμήσει τους ανθρώπους οι οποίοι εργάστηκαν ώστε το περιβάλλον, το επιχειρηματικό περιβάλλον, αλλά και συνολικά η τοπική μας κοινωνία να παραμείνει ασφαλής τόσο από την απειλή του κορονοϊού, όσο όμως και από την εκτός συνόρων απειλή, και αναφέρομαι φυσικά στη μεταναστευτική κρίση του Μαρτίου του 2020. Συνεπώς, και πριν δώσω τον λόγο στον κύριο Πρόεδρο για να κάνει το σχόλιο του, να εξηγήσω ότι σε πολύ λίγο η Αγγελική Παναγωπούλου θα απονείμει βραβεία σε ανθρώπους που σχετίζονται με αυτό που σας είπα. Πλην όμως, προκειμένου να μην παραξενευτείτε, η απονομή των βραβείων θα γίνει χωρίς επαφή, ακριβώς γιατί, όπως έχουμε πει, τηρούνται όλα τα υγειονομικά πρωτόκολλα. Κύριε Πρόεδρε, ένα σύντομο σχόλιο σε εσάς για να περάσουμε στην Αγγελική. Θα ήθελα να πούμε ότι φέτος η διοίκηση του Επιμελητηρίου Εύρου αποφάσισε να μην βραβεύσει επιχειρήσεις, γιατί είχαμε μια χρονιά δύσκολη και σκληρή και μάλιστα πολλές επιχειρήσεις είχαν πάνω από 7 μήνες lockdown ή ήταν κλειστές επιχειρήσεις τους. Έτσι λοιπόν δεν είχαν τη δυνατότητα ούτε με την εξωστρέφεια στο εξωτερικό να διαπρέψουν, ούτε να πάρουν κάποιες πρωτοβουλίες, ούτε θα μπορούσαμε μέσα στη δύσκολη αυτή χρονιά να διαχωρίσουμε επιχειρήσεις που είχαν τουλάχιστον δείξει κάποια βήματα. Για το λόγο αυτό, είπαμε να δείξουμε το κοινωνικό μας πρόσωπο, το οποίο το έχουμε επιδείξει με πολλούς τρόπους, χωρίς το διαφημίζουμε, αλλά να βραβεύσουμε αυτούς πραγματικά τους ανθρώπους. Όπως προανέφερε ο κύριος Τσολάκης, οι οποίοι είναι στην πρώτη γραμμή, είναι οι μάχημοι άνθρωποι, ο καθένας από τη δική του θέση, οι οποίοι, αν θέλετε, είναι και αφανείς ήρωοι, γιατί πολλές φορές υπάρχουν οι δικοί τους οι οποίοι τους υπερπηδούν. Έτσι λοιπόν, θα ακούσετε στη διαδικασία τη σειρά τους ανθρώπους που έχουμε επιλέξει ως διοίκηση να δώσουμε φέτος βραβεία. Κυρία Παναγωπούλου, έχει το λόγο. Ευχαριστώ πολύ. Καλησπέρα και από μένα σε όλους και όλες. Ξεκινάμε το πρώτο βραβείο. Το νοσοκομείο της Αλεξανδρούπολης από την έναρξη της πανδημίας ανακηρύχθηκε σε νοσοκομείο αναφοράς για τον κορονοϊό, σηκώνοντας ένα πολύ μεγάλο υγειονομικό βάρος. Καθώς πέρα από το φωνικό ιό, οι εργαζόμενοι σε αυτό καλούνται καθημερινά να διαχειριστούν ένα μεγάλο όγκο ασθενών από όλη την περιφέρεια της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Στο όνομα του Σωματείου, τιμούμε όλους τους ανθρώπους του νοσηλευτικού ιδρύματος που εργάζονται για τη διασφάλιση της υγείας όλων μας και τους ευχαριστούμε θερμά. Παρακαλώ τον πρόεδρο του Σωματείου, κύριο Χριστόδουλο Μεντίζη, να προσέλθει για να παραλάβει την πλακέτα. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα, κύριε Πρόεδρε. Φαντάζομαι ότι μπορώ να πω δύο λόγια σε ό,τι έχετε την υπονομή, γιατί όσο χρόνο θέλετε. Εφόσον δια του Σωματείου πήρε την απόφαση το Διοικητικό Συμβούλιο να τιμήσει τους εργαζόμενους, τους μάχημους υγειονομικούς, για την συνεισφορά τους σε αυτή τη δυσάρεστη πράγματι πανδημία, η οποία μας βασανίζει από τον Μάρτιο του 2020 μέχρι και σήμερα. Και δυστυχώς το λέω με πολύ μεγάλη σοβαρότητα και συνέπεια για να το ακούσει όλος ο κόσμος, ότι δεν έχουμε τελειώσει, βρισκόμαστε σε μια πορεία που διαγράφεται δύσκολη, παρά το ότι έρχονται σημεία επαναφοράς και στην οικονομική και στη δημόσια ζωή. Παρ' όλα αυτά, νομίζω ότι η προσοχή θα πρέπει να είναι ιδιαίτερα αυξημένη και το επόμενο διάστημα, για να μην έχουμε ανακολουθία και επιστροφή σε προηγούμενο καθεστώς, δηλαδή να έρθει ένα τρίτο κύμα, παραδείγματος χάρη, το οποίο θα ήταν πράγματι πάρα πολύ δυσάρεστο και πολύ δυσκολότερα αντιμετωπίσιμο. Θεωρώ ότι, καταρχήν, να ευχαριστήσω το Διοικητικό Συμβούλιο και τον Πρόεδρο για την τιμή στους εργαζόμενους. Θεωρώ ότι αυτή η πανδημία είναι μια μάχη, είναι ένας πόλεμος εντός και εκτός εισαγωγικών που συνεχίζεται και αυτό δείχνουν και τα νούμερα. Δηλαδή, δυστυχώς για τους υγειονομικούς, μέχρι σήμερα, τη στιγμή που μιλάμε, καταγράφονται 22 θάνατοι συναδέλφων. 14 συνάδελφοί μας αυτή τη στιγμή βρίσκονται διασωληνωμένοι και αρκετές χιλιάδες, πάνω από 2.000 συνάδελφοι, έχουν ασθενήσει, έχουν τεθεί σε καραντίνα και βρίσκονται σε έναν κίνδυνο το επόμενο διάστημα, σε ένα μετέχμιο πιθανής διασωλήνωσης ή και να αντιμετωπίσουν ακόμα δυσάρεστα γεγονότα μέχρι και το θάνατο. Τα νούμερα πράγματι λένε την αλήθεια. Τα νούμερα αυτά συνεχίζουν να αυξάνονται και διαδονίζονται και λέω δεν τα έχουμε τελειώσει.
Επομένως, λοιπόν, επανέρχομαι και λέω σε όλους με αφορμή αυτή την εκδήλωση και τις ευχαριστίες μας προς το Διοικητικό Συμβούλιο του Επιμελητηρίου ότι μεγάλη προσοχή θα πρέπει να υπάρξει και από εδώ και πέρα. Έχουμε συνέχεια στη μάχη με το COVID. Αυτό φαίνεται καθημερινά και καταγράφεται σε εμάς στον χώρο δουλειάς και ελπίζω ότι οι εικόνες που είδαμε τις τελευταίες μία-δύο μέρες να συνετίσουν και να προβληματίσουν τον κόσμο. Δεν χρειάζεται ασφυξία και συνωστισμός. Ίσα-ίσα, τα μέτρα και η προφύλαξη ατομικά και η επαφή με τις επιχειρήσεις και στις υπόλοιπες δράσεις της κοινωνικής και οικονομικής ζωής πρέπει να είναι τέτοιες που θα μας δώσουν το δικαίωμα να πάρουμε μεγαλύτερες ανάσεις στο επόμενο διάστημα. Και επίσης να δώσω και έτσι ένα βήμα περισσότερο, μία όθηση θα έλεγα, σε όλο τον κόσμο με τη δυνατότητα της αύξησης των εμβολιαστικών κέντρων το επόμενο διάστημα και επίσης με την πληρότητα και τον ανάλογο αριθμό των εμβολίων, όλος ο κόσμος να εμβολιαστεί για να δώσουμε ένα οριστικό τέλος, ένα οριστικό χτύπημα σε αυτή την πανδημία που μας ταλαιπώρησε και μας ταλαιπωρεί όλο αυτό το διάστημα. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε και τα μέλη σας και όλους για την τιμή που μας κάνετε. Να είστε καλά, γεροί και δυνατοί. Αγγελική, φωνάζει λίγο. Αγγελική. Το ακριτικότερο νοσοκομείο της Ελλάδας κλήθηκε και αυτό με τη σειρά του να σηκώσει στους μικρούς του ώμους ένα δυσανάλογα μεγάλο βάρος. Ο κορονοϊός απείλησε κάποιες φορές την εύρυθμη λειτουργία του. Όμως οι άνθρωποι που το στελεχώνουν δεν επέτρεψαν να συμβεί αυτό. Προέταξαν το φιλότιμό τους και κράτησαν ζωντανό το νοσοκομείο σε μια περίοδο που οι Βορειοευρύτες το έχουν μεγαλύτερη ανάγκη από ποτέ. Στο όνομα του Συλλόγου Εργαζομένων, σε αυτό τιμούμε όλους τους ανθρώπους του που υπερβαίνουν τους εαυτούς τους, ώστε οι κάτοικοι του βορειότερου άκρου της Ελλάδος να μην στερούνται το δικαίωμά τους για πρόσβαση σε υπηρεσίες υγείας. Τους ευχαριστούμε θερμά και παρακαλώ την πρόεδρο του Συλλόγου, κυρία Εύη Μπουτζίκα, να προσέλθει για να παραλάβει το βραβείο τους. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε. Φωνάζετε λίγο σε αυτό. Ευχαριστώ πολύ για την τιμή που μας κάνατε και μας καλέσατε εδώ. Να πω και εγώ δύο κουβέντες. Φωνάζετε λίγο. Λίγο πιο δυνατά, κύριε Αποντήκη. Έγινε, Θανάση. Να πω και εγώ δύο κουβέντες όσον αφορά το νοσοκομείο μας. Ναι, πριν από 1,5 περίπου μήνα το νοσοκομείο... Το νοσοκομείο μας δοκιμάστηκε. Πέρασε δύσκολα. Μέσα σε πάρα πολύ μικρό χρονικό διάστημα αποδεκατίστηκε το υγειονομικό του προσωπικό κυρίως. Πολλοί εργαζόμενοι νόσησαν και η εύρυθμη λειτουργία του δεν υπήρχε. Δυσκολευτήκαμε, αλλά τα καταφέραμε. Δεν αμφιβάλλαμε ποτέ για αυτό το πράγμα. Όλοι έμπειροι υγειονομικοί. Το στοίχημα δεν ήταν καν στοίχημα. Δεν ήταν αυτό το ζητούμενό μας. Δεν τέθηκε ποτέ ζήτημα εάν το νοσοκομείο αυτό θα κλείσει όχι για μία μέρα, ούτε για μία ώρα. Δεν έπεσε ποτέ στο τραπέζι, δεν πέρασε από τη σκέψη κανενός μας αυτό το πράγμα. Το μικρό νοσοκομείο Δημοτήχου είναι ένα νευραλγικό νοσοκομείο, ακριτικό, που κρατάει σύνορα, που εξυπηρετεί μία μεγάλη περιοχή, 70 χιλιομέτρων, που εφημερεύει 24 ώρες το 24ωρο και σε καμία περίπτωση δεν θα μπορούσε να κλείσει ούτε για μία ώρα. Ποτέ δεν έκλεισε. Αντιμετωπίστηκαν όλα τα έκτακτα περιστατικά. Όλοι όσοι ήρθαν στην πόρτα μας εξυπηρετήθηκαν. Και το περάσαμε αυτό, βέβαια, με βάζοντας πλάτη υγειονομική και καταθέτοντας ψυχή. Αυτό δεν μας ενοχλεί, έχουμε συνηθίσει. Κάποτε, βέβαια, πρέπει να σταματήσει. Πρέπει να στελεχωθεί το νοσοκομείο Δημοτήχου. Κρατάμε σύνορα, όπως είπα. Στο νοσοκομείο μας έρχονται... είμαστε μία μικρή κοινωνία που γνωριζόμαστε όλοι μεταξύ μας. Έρχονται οι φίλοι μας, οι συγγενείς μας, οι άνθρωποι μας, οι συντοπίτες μας και θα πρέπει να έχουν την καλύτερη ιατρική και νοσηλευτική περίθαλψη. Αυτό ζητούμε. Η αγωνία μας, λοιπόν, δεν ήταν αν θα κλείσει το νοσοκομείο ή όχι. Αυτό το στοίχημα το είχαμε κερδίσει, δεν ήταν εκείνο το ζήτημα. Η αγωνία μας ήταν για τους συναδέλφους
και τις οικογένειές τους που νόσησαν και μπήκαν σε καραντίνα. Η αγωνία μας ήταν να επιστρέψουν πίσω υγιείς, γεροί και δυνατοί, κοντά μας και στα πόστα τους. Μόνο γι' αυτό προσευχόμασταν και αγωνιούσαμε, για τίποτα άλλο. Ήταν μια δύσκολη περίοδο, την περάσαμε όπως ξέρουν να περνάνε τέτοιες δυσκολίες όλοι οι υγειονομικοί της χώρας, γιατί όλοι μας δουλεύουμε γιατρείς. Έτσι είναι. Όλη η χώρα αυτή τη στιγμή, το ΕΣΥ νοσεί. Θα πρέπει κάποια στιγμή, και φάνηκαν τα μεγάλα κενά τώρα στην πανδημία, κάποια στιγμή να στελεχωθούν τα νοσοκομεία. Και πρωτίστως το δικό μας, το ακριτικό νοσοκομείο μας, πρέπει να στελεχωθεί και να μην του λείπει και του πουλού το γάλα. Γιατί κρατάμε σύνορα. Γιατί είμαστε εκεί στην άκρη του κόσμου και πρέπει να φροντίσουμε τους ανθρώπους μας. Γιατί πρέπει να λειτουργούμε αυτόνομα, με όλη τη σημασία της λέξης. Το νοσοκομείο της Αλεξανδρούπολης απέχει από εμάς 90-95 χιλιόμετρα. Εμείς θα πρέπει να είμαστε στελεχωμένοι, επανδρομένοι και έτοιμοι για να καλύψουμε όλες τις ανάγκες της περιοχής. Και ας μην ξεχνάμε ότι, θα το ξαναπώ, και ας μην ξεχνάμε ότι έχουμε και το πρόβλημα με τους παράτυπους πρόσφυγες που σωριδών έρχονται στο νοσοκομείο μας και επιβαρύνουν φυσικά πάρα πολύ το νοσοκομείο και αυξάνουν τον όγκο δουλειάς. Όλα αυτά είναι προβλήματα που κάποτε πρέπει να αντιμετωπιστούν, που του κάθε κράτος, η κάθε κυβέρνηση θα πρέπει να σκύψει στο νοσοκομείο του Δημοτήχου, θα πρέπει να σκύψει πάνω από το Δημότυχο, γιατί και εκεί είναι Ελλάδα. Τα σύνορα είναι εκεί, πάνω, στις Καστανές και στο Ορμένιο. Όχι στον Έστω. Αυτό, ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ. Το παίρνω, δεν το ξεχνώ. Ο Μάρτιος του 20 θα μείνει ανεξίτηλο στη μνήμη όλων των Ευρυτών, δεδομένης της κρίσης που είχε προκληθεί στα σύνορα με την Τουρκία και την επιχείρηση αθρώας εισρωής παράτυπων μεταναστών και προσφύγων. Η επιχείρηση αναχαιτίστηκε χάρη στις επίμονες προσπάθειες των συνοριακών φυλάκων, οι οποίοι διαχειρίζονται διαχρονικά το μεταναστευτικό ζήτημα στον Εύρο. Παρακαλώ τον πρόεδρο της Ένωσης Συνοριακών Φυλάκων Εύρου, κύριο Χρυσοβαλάντη Γιαλαμά, να προσέλθει για την πλακέτα του, ως ελάχιστη ένδειξη ευγνωμοσύνης στις υπηρεσίες που προσφέρουν όλα αυτά τα χρόνια ο ίδιος και οι συνάδελφοί του στον ακριτικό μας νομό. Καλησπέρα, κύριε πρόεδρε, καλησπέρα. Χρυσοβαλά, καλησπέρα. Σε όλους καλησπέρα. Κύριε πρόεδρε, καταρχήν να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ για αυτήν τη μεγάλη τιμή που μας κάνετε σήμερα να μας βραβεύσετε. Εσάς, τα μέλη του επιμελητηρίου. Για μας ήταν μια χρονιά πάρα πολύ δύσκολη. Ήταν μια χρονιά η οποία θα έλεγα ότι είχαμε γίνει συνήγοροι του διαβόλου, καθώς περιμέναμε να έχουμε ροές στην περιοχή μας και οι οποίοι ήταν μεγαλύτερες και γεγονότα που ζήσαμε. Το ονομαστευτικό δεν έχει τελειώσει. Δεν έχει τελειώσει με τον Φεβρουάριο ούτε με τον Μάρτιο. Θέλω να πω σε όλο τον κόσμο, θέλω να πω σε όλους εσάς ότι δίνουμε πάρα πολύ μεγάλο αγώνα καθημερινά, με πάρα πολύ μεγάλο κόπο, με τα συνεχόμενα προβλήματα τα οποία έχουμε, αν και αυτά σιγά-σιγά διορθώνονται, αλλά διορθώνονται με πάρα πολλά βήματα αργά. Το ξαναλέω, δίνουμε πάρα πολύ μεγάλο αγώνα, πάρα πολύ μεγάλο κόπο να κρατήσουμε τα σύνορά μας. Θα ήθελα να σταθώ στα γεγονότα του Φεβρουαρίου και του Μαρτίου, καθώς, ναι, κάναμε τη δουλειά μας, ήμασταν εκεί σαν επαγγελματίες, μαζί με τις ένοπλες δυνάμεις, μαζί με τους εθνοφύλακες, μαζί με το λιμενικό μας, με τους πυροσβέστες. Αλλά αυτό που μας σήκωσε, το ηθικό, και κρατήσαμε, ήταν ο απλός αγρότης, η απλή νοικοκυρά, ο απλός ψαράς στο Δέλτα του Εύρου, ο απλός αγρότης των Φερών, όλοι αυτοί οι ευρύτες, οι απανταχού ευρύτες, αλλά και καταφέραμε και κάτι άλλο πολύ σημαντικό, που εκείνες τις μέρες πραγματικά το λέω και να τριχιάζω, καταφέραμε όλοι μας να έχουμε τον απανταχού ελληνισμό μαζί μας και να είναι πραγματικά κάτι ανεπανάληπτο. Κάθε μέρα δεχόμασταν τόσα μηνύματα συμπαράστασης σε εκείνο το διάστημα, όχι μόνο από την Ελλάδα, αλλά από παντού, από χώρες μακρινές, από την Αυστραλία, από την Αμερική, από παντού. Ήταν πάρα πολύ συγκινητικό, ήταν αυτό που μας έδωσε τη δύναμη. Βεβαίως, να ευχαριστήσω όλα τα καταστήματα, όλες τις εταιρείες που υλικά εκείνο το διάστημα, ακόμα και τώρα, είναι δίπλα μας
με συνεχόμενες χορηγίες. Ήταν κάτι πάρα πολύ σημαντικό εκείνη την περίοδο, αλλά και συνεχίζουν ακόμα να είναι, καθώς πάρα πολλές φορές ερχόμαστε σε εσάς, που δεν έπρεπε να ερχόμαστε σε εσάς, καθώς οι υπηρεσίες μας έπρεπε να έχουν μηρενήσει για αυτά τα πράγματα, αλλά με εσάς μπορείτε να μας καλύψετε και μας καλύπτετε σε πάρα πολλές ανάγκες. Επίσης, θα ήθελα να σταθώ και να πω ότι ναι, ο Εύρος δεν έπεσε. Ο Εύρος έμεινε όρθιος. Ο Εύρος πραγματικά είναι αρσενικός νομός, αλλά πρέπει να το δείξουμε και στην έννοιά του. Με την ευκαιρία των 100 χρόνων να σας πω να τα χιλιάσετε, πραγματικά να είστε γεροί και δυνατοί, και θα ήθελα να προτέψω όλους τους ευρύτες, όλους τους συναδέλφους, όπως μας στηρίξατε εσείς εκείνη τη δύσκολη στιγμή και ακόμα μας στηρίζετε, αυτήν την περίοδο της καραντίνας που ζούμε, αυτήν την περίοδο την πάρα πολύ δύσκολη με την COVID που επικρατεί σε όλο τον κόσμο αλλά και στην περιοχή μας, τους προτρέπω να στηρίξουμε τα τοπικά καταστήματα, τις τοπικές εταιρείες, γιατί όλοι είμαστε ένα και ο Εύρος είναι ένα και πρέπει να το αποδείξουμε και σε άλλα μεγάλα προβλήματα που έρχονται, όπως είναι και με τη δομή του kit φυλακίου, το οποίο βρίσκουμε μπροστά μας, και πρέπει να είμαστε όλοι μαζί ενωμένοι για να μπορέσουμε να το περάσουμε. Η ασκήση είναι το ενός. Να είστε πάντα καλά, γεροί και δυνατοί. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε πολύ. Πολύ ωραία σας. Πάρετε το βραβείο σας. Η μεταναστευτική κρίση το Μάρτιο του 2020 προϋπέθετε την αγαστή συνεργασία όλων των σωμάτων ασφαλείας σε τοπικό επίπεδο καταρχήν, αλλά όχι μόνο. Σε αυτό το πλαίσιο, οφείλουμε να εξάρουμε την προσπάθεια και τις ενέργειες των αστυνομικών υπαλλήλων, τόσο της Αστυνομικής Διεύθυνσης Αλεξανδρούπολης, όσο όμως και της αντίστοιχης της Αστυνομικής Διεύθυνσης Ορεστιάδας. Συνολικά, οι αστυνομικοί υπάλληλοι του Εύρου κατέβαλαν και καταβάλουν προσπάθειες για να διατηρηθεί το κλίμα ασφάλειας που είναι απαραίτητο για την ευημερία. Παρακαλώ τον πρόεδρο της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Αλεξανδρούπολης, κύριο Χρήστο Τουφάκη, να παραλάβει την πλακέτα. Κύριε Πρόεδρε, καλησπέρα. Εύχομαι χρόνια πολλά, καλή χρονιά. Για τα 100 χρόνια πάντα επιτυχίες και πάντα να βάζετε στόχο να πετυχαίνετε ό,τι περισσότερο μπορείτε. Γιατί το αξίζει και ο τόπος μας και ο Εύρος και η Θράκη. Θέλω να ευχαριστήσω καταρχήν εσάς αλλά και όλη τη διοίκηση του Επιμελητηρίου για αυτή την βράβευση, η οποία αποτελεί για μας τιμή, καθώς μέσω της Ένωσής μας ουσιαστικά βραβεύεται ο αστυνομικός της Αλεξανδρούπολης, μια και εκπροσωπώ τους αστυνομικούς της Αλεξανδρούπολης. Ο αστυνομικός, ο οποίος όλο αυτό το χρονικό διάστημα, κάτω από δύσκολες συνθήκες, κάτω από αντίξωες, θα έλεγα ξανά, συνθήκες, έφερε σε πέρας αυτό το δύσκολο έργο. Και δεν είναι τίποτα άλλο από το μεταναστευτικό, αλλά και το πρόβλημα της πανδημίας που αντιμετώπισε όλη η Ελλάδα και όλη η Φίλιος. Θέλω να τονίσω ότι κατά τη διάρκεια αυτής της πρωτόγνωρης δοκιμασίας η Ένωσή μας στάθηκε δίπλα στους συναδέλφους, συνεργάστηκε με όλους τους φορείς άψογα και αποτελεσματικά, και αποτέλεσμα αυτής της συνεργασίας ήταν όταν στο πρώτο κύμα, όταν σταμάτησε και είχαμε την πρώτη έξοδο, ήρθαμε σε συνεννόηση μαζί, έτσι ώστε να μπορέσουμε να βοηθήσουμε την τοπική κοινωνία, κάνοντας μια προσφορά τόσο προς τους ξενοδόχους, αλλά όπως γνωρίζετε και άλλα, και ώστε να φέρουμε αστυνομικούς από όλη την Ελλάδα στην περιοχή μας. Τέλος, θέλω να πω ότι οι ευρύτες αστυνομικοί αποτελούν και οι αστυνομικοί της Αλεξανδρούπολης αποτελούν τον πυλώνα ασφάλειας της τοπικής κοινωνίας, αλλά και των επιχειρήσεων, των εμπορικών επιχειρήσεων που απαρτίζουν τα μέλη σας, του Επιμελητηρίου. Αλλά επίσης, θέλω να ξεκαθαρίσω ότι αποτελεί και το μεγαλύτερο πρεσβευτή, προκειμένου όλοι οι συνάδελφοί μας από την Ελλάδα να επισκεφθούν την ακριτική αυτή περιοχή, την περιοχή του Εύρου. Εμείς ως σωματείο θα κάνουμε ό,τι είναι δυνατόν, προκειμένου αυτά τα δυσάριστα γεγονότα που συνέβησαν στον Εύρο και αποτέλεσαν να αποτελέσουν αφορμή και αιτία να έρθουν και να κάνουν τον τουρισμό οι συνάδελφοί μας εδώ στην περιοχή μας. Σας ευχαριστώ πολύ. Είναι αποτελεί και για μας τιμή, όπως είπα, και όλο αυτό το χρονικό διάστημα, η στήριξή σας προς το σωματείο μας, αλλά και όποτε χρειαστήκαμε οτιδήποτε, ήταν έμπρακτη, και γι' αυτό σας ευχαριστούμε ακόμα μια φορά. Εμείς ευχαριστούμε πολύ. Καλή δύναμη.
Όπως αναφέρθηκε ήδη και πάντα στο ίδιο πλαίσιο, θεωρούμε εξίσου σημαντική και την προσφορά των αστυνομικών υπαλλήλων της Διεύθυνσης Ορεστιάδας. Και παρακαλώ τον πρόεδρο της Ένωσης, κύριο Ηλία Ακίδη, να έρθει και να παραλάβει την πλακέτα. Καλησπέρα και από μένα. Καλησπέρα, πρόεδρε. Συγχαρητήρια καταρχήν για την τελετή σεμνότατη και τηρουμένων όλων των αναλογιών και των λόγων των νησιωτικών. Να ευχαριστήσω εκ μέρους των αστυνομικών της Διεύθυνσης Ορεστιάδος για την τιμή που μας κάνετε, που μας προσκαλέσετε για να μας τιμήσετε για όλα αυτά που έγιναν το Φεβρουάριο και το Μάρτιο του 2020. Ήτανε πραγματικά πρωτόγνωρες καταστάσεις, τις οποίες βιώσαμε ως Εύρος, αλλά νομίζω και στην Ελλάδα ολόκληρη δεν έχουμε ξαναβιώσει κάτι αντίστοιχο. Ήταν γεγονότα που αποπειράθηκε η γείτονος χώρα να προωθήσει παράνομα, να εισβάλλουν μάλλον χιλιάδες παράτυποι μετανάστες στη χώρα μας και ήταν όλα υποκινούμενα και ξεκαθαρίστηκε αυτό. Ο Έλληνας αστυνομικός στάθηκε στο ύψος των περιστάσεων, αλλά εδώ αυτό που βγήκε ήταν ότι ήμασταν όλοι ενωμένοι. Ο αστυνομικός δεν μπορούσε να κάνει τίποτα χωρίς να έχει δίπλα του τον επιχειρηματία ευρύτη. Και αυτό οφείλω να συγχαρώ εδώ στο πρόσωπο το δικό σας, τη συνδρομή την οποία παρήχατε σε όλους τους αστυνομικούς. Ήρθαν συνάδελφοι από όλη την Ελλάδα, σταθήκαν δίπλα μας και είχαν να λένε για τον ευρύτη επιχειρηματία, για τον ευρύτη κάτοικο της περιοχής, ο οποίος με οποιοδήποτε τρόπο στάθηκε δίπλα μας. Αυτά ήταν κάτι πρωτοφανή. Όλα αυτά έδειξαν όταν ο Έλληνας είναι ενωμένος, κάνει θαύματα. Εδώ θέλοντας να δώσω λίγο μια συνέχεια σε αυτό και όντως μας ευχαρίστησε η ελληνική κυβέρνηση για αυτό που κάναμε και ήταν πρωτοφανές. Εδώ τώρα όμως πάει να γίνει κάτι διαφορετικό στις μέρες μας και θα ήθελα από το βήμα αυτό να παρακαλέσω τον Υπουργό Μεταναστευτικής Πολιτικής να ξανασκεφτεί αυτό που πάει να κάνει με τη δομή του φυλακίου, διότι μας έχουν υποσχεθεί μέχρι τώρα ότι ο Εύρος, επειδή έχει δύο δομές ήδη, δεν χρειάζεται κάτι παραπάνω. Ο Εύρος είναι ξέρουμε γεωγραφικά σε την περιοχή είμαστε. Δεν χρειάζεται να κάνουμε κάτι διαφορετικό. Θέλουμε να ενισχύσουμε την δομή που υπάρχει φτιάχνοντας τις εγκαταστάσεις καλύτερες, να παρέχουμε αυτό που πρέπει να παρέχουμε, αλλά αυτή τη στιγμή μπορεί να αντέξει μέχρι 600 άτομα αυτή η δομή και είναι αρκετά νομίζω. Δεν χρειάζεται κάτι παραπάνω. Και αυτό το ξεκαθαρίζω και το κλείνω. Η ελληνική αστυνομία, τώρα θα ήθελα να το πάω ένα βήμα με δύο λόγια ακόμα, συμμετέχει πέραν από αυτό που έγινε στον Εύρο. Συμμετέχουμε σε όλο αυτό που γίνεται τελευταία, το πρωτοφανή που βγαίνει σε όλο τον κόσμο, η υγειονομική αυτή η βόμβα που έχει πιάσει όλους τους Έλληνες και όλο τον κόσμο. Συμμετέχουμε ενεργά. Έχει επηρεάσει όπως και τον Έλληνα επιχειρηματία, τον Έλληνα εργάτη, έχει περάσει και τους εργαζόμενους στα σώματα ασφαλείας. Ξέρετε πολύ καλά ότι νυχθημερών οι συνάδελφοί μας είναι στον δρόμο και προσπαθούμε να εφαρμόσουμε. Δυστυχώς η δουλειά η δικιά μας δεν είναι και πολύ άρεστη για κάποιους. Έχουμε κληθεί να εφαρμόσουμε το πρωτόκολλο. Αλλά ούτως ή άλλως εμείς νομίζω ότι προτιμάμε να είμαστε χρήσιμοι παρά να είμαστε αρεστοί πολλές φορές. Πρέπει να τηρούμε τα πρωτόκολλα. Και δυστυχώς κάποιος έπρεπε να το εφαρμόσει αυτό και είμαστε εμείς αυτοί. Εδώ και κλείνω, εύχομαι καλή χρονιά σε όλους. Υγεία πάνω απ' όλα, να περάσουμε αυτό το Γολγοθά και να βγούμε καλύτερα στα επόμενα χρόνια. Να είστε καλά, ευχαριστώ για την πρόσκληση. Από το πλαίσιο αναγνώρισης της προσφοράς που έχει θέσει το Επιμελητήριο Εύρου, δεν θα μπορούσαν φυσικά να λείπουν οι άνδρες και οι γυναίκες που υπηρετούν στον ελληνικό στρατό, όχι μόνο για την προσφορά τους στη διαχείριση της μεταναστευτικής κρίσης, αλλά και διαχρονικά. Όλοι και όλες τιμώνται από το επιμελητήριό μας με απόδοση των αντίστοιχων πλακετών προς την 12η και 16η Ιεραρχία Πεζικού, που εδρεύουν σε Αλεξανδρούπολη και Δημότυχο αντίστοιχα. Λόγω ανηλυμένων υποχρεώσεων, οι διοικητές των δύο μεραρχιών δεν είναι παρόντες και ως εκ τούτου η παράδοση των πλακετών θα γίνει διαποστολής στις δύο μεραρχίες. Ωστόσο, είναι χρήσιμο να αναγνωστεί η επιστολή του διοικητή της 12ης Μεραρχίας Πεζικού υποστράτηγου κ. Χρήστου Μπούφη. Αξιότιμη κύριε Πρόεδρε,
Με την ευκαιρία του νέου έτους, σας εύχομαι καταρχήν ολόψυχα υγεία, ευτυχία, δημιουργικότητα και ευόδοση όλων των στόχων σας. Είναι ιδιαίτερη τιμητική για εμάς η επιλογή σας να τιμήσετε τη 12η Μεραρχία. Για το λόγο αυτό, σας ευχαριστούμε μέσα από την καρδιά μας. Από ιδρύσεώς της το 1913, η 12η Μεραρχία Πεζικού αποτέλεσε στυλοβάτη των αμυντικών δυνατοτήτων της πατρίδας μας, υπερασπιζόμενη μία από τις πιο ευαίσθητες περιοχές της ελληνικής επικράτειας. Η συμβολή της στην αποτρεπτική ισχύ της χώρας ήταν και εξακολουθεί να είναι καταλυτική, συμβάλλοντας κατά αυτόν τον τρόπο στην ενίσχυση του αισθήματος ασφάλειας των κατοίκων του Εύρου αλλά και ολόκληρος της Ελλάδος. Παράλληλα, η Μεραρχία υπήρξε και κομβικό σημείο υλοποίησης των δράσεων των ένοπλων δυνάμεων προς όφελος του κοινωνικού συνόλου, ενισχύοντας τον άρρηκτο δεσμό στρατού και ελληνικής κοινωνίας. Το προαναφερθέν αξιέπινο έργο, η Μεραρχία εξακολουθεί να το επιτελεί και στη σημερινή εποχή, χάριν στον επαγγελματισμό και το ζήλο που επιδεικνύει το προσωπικό της. Γι' αυτό και οι κάτοικοι της περιοχής θεωρούν τη Μεραρχία κομμάτι της ζωής τους. Ευελπιστώντας ότι η νέα χρονιά θα απαλύνει τις πληγές που άφησε σε όλους μας και ιδιαίτερα στις επιχειρήσεις της περιοχής η πανδημία, σας διαβεβαιώ ότι η Μεραρχία θα συνεχίσει να συνιστά πυλώνα σταθερότητας και εγγυητή της ασφάλειας της περιοχής εναντίον κάθε επιβουλής, παρέχοντας τη δυνατότητα σε όλους τους κατοίκους να συνεχίσουν τις ειρηνικές τους ασχολίες, να προοδεύουν και να ευημερούν. Σας εύχομαι και πάλι καλή χρονιά, με ειρήνη και υγεία για όλους. Καλή επιτυχία στην εκδήλωσή σας. Με ιδιαίτερη τιμή, υποστράτηγος κύριος Χρήστος Μπούφης.